Η υποβολή πόθεν έσχεση για ακόμη μια φορά ελέγχει μόνο το έσχεση και όχι το πόθεν. Το ίδιο εξάλλου πόθεν έσχεση υποτίθεται ότι υπέβαλε και ελεγχόταν κάθε χρόνο και ο Γιώργο Τράγκα. Και ξαφνικά τώρα όλοι έχουν πέσει από τα σύννεφα. Ο κύριο Μητσοτάκη χρωστά 1,3 εκατομμύρια και μαζί με του υπουργού του έχουν συνολικά χρέη 12,7 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία κανεί δεν ξέρει πώ εξυπηρετούνται. Ενώ το κόμμα του χρωστά περισσότερα από 350 εκατομμύρια ευρώ, που δεν θα ξεπληρωθούν ποτέ και κάθε χρόνο αυξάνονται. Μια κυβέρνηση με τόσα χρέη είναι μια ευάλωτη κυβέρνηση. Δεν νομοθετεί για το δημόσιο συμφέρον, αλλά για το συμφέρον των πιστωτών τη. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία καταθέτει τροπολογία ώστε όλοι οι υπόχρεοι να δηλώνουν στο πόθεν όχι μόνο το ύψο των δανείων του, αλλά και την πορεία του. Τι ρυθμίσει δηλαδή που έχουν γίνει με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα. Είναι μείζον ζήτημα διαφάνεια και δημοκρατία. Δεν γίνεται οι πολίτε να χάνουν τον ύπνο του ή ακόμα και το σπίτι του για χρέη λίγων χιλιάδων ευρώ και κανείς να μην γνωρίζει πώ ρυθμίζονται τα χρέη των πολιτικών και δι' αυτών που κυβερνούν.